Ακριβώς, και ο κύριος Μουζάλας συνεχίζει να βρίσκεται αυτή την ώρα μέσα στο κλειστό του Τάικ Βοντό. Υπάρχουν και αρκετοί φορείς και συλλογικότητες οι οποίες έχουν φτάσει εδώ, μέχρι και προσκόπους έχουμε δει, όπου έχουν έρθει για να βοηθήσουν την κατάσταση η οποία επικρατεί εδώ στο Τάικ Βοντό. Ακριβώς πίσω μου μπορείτε και εσείς να δείτε ότι είναι η ώρα της σίτησης και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες βρίσκονται υπομονετικά στην ουρά. Βεβαίως υπάρχουν εντάσεις και εδώ και διαμαρτυρίες, γιατί είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος ήδη φιλοξενείται. Έχουμε ενδεικτικά αριθμούς, Γιώργο. Πόσοι φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκεί? Ενδεικτικά οι αριθμοί, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ο χώρος φιλοξενίας ήταν για περίπου 800 άτομα και έχουν ξεπεράσει τα 1200-1300 άτομα μέχρι στιγμής, όπως έλεγε η Δημοτική Αρχή. Πριν από λίγο ήρθαν και τρία λεωφορεία της αστυνομίας και των δικαστικών φυλακών και είδαμε ότι έφτασε εδώ και άλλος κόσμος, έφτασαν και άλλοι πρόσφυγες εδώ με τα πράγματά τους, τα παιδιά τους και ό,τι υπάρχοντα έφεραν μαζί από τις πατρίδες τους. Εδώ οι πρόσφυγες που έχουμε μιλήσει διαμαρτύρονται, λένε ότι περιμένουν αρκετή ώρα για φαγητό και γι' αυτόν τον λόγο έχουν έρθει και αστυνομικοί, όπου ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουν είναι να τους βάζουν στην ουρά, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι οι εθνικότητες μεταξύ τους έχουν κάποιες αντιπαλότητες. Νωρίτερα κάποιοι από το Μαρόκο συνεπλάκησαν αρχικά λεκτικά με Αλγερινούς. Βεβαίως δεν χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας, μόνο και η παρουσία των αστυνομικών αμέσως δείχνει ότι εκτονώνεται η κατάσταση. Επίσης έχουν φτάσει εδώ πάρα πολλά βαν από τις ένοπλες δυνάμεις, τόσο από την πολεμική αεροπορία όσο και από το πολεμικό ναυτικό, και φέρνουν συνεχώς μερίδες με φαγητό, όπως έχουμε δει και αρκετούς εθελοντές πολλοί, και αναφέρομαι σε απλούς πολίτες, όχι κάτι οργανωμένο, που έρχονται εδώ με πράγματα, έρχονται με ζεστά ρούχα, με ένα παιχνίδι για τα μικρά παιδιά, όπως επίσης και με μερίδες φαγητού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επεισόδιο το οποίο έγινε τη νύχτα, ήταν ένα επεισόδιο ανάμεσα σε Μαροκινούς. Μία μερίδα από αυτούς τους Μαροκινούς φιλοξενούνταν στις υποδομές οι οποίες έχουν ανοίξει εδώ και λίγες μέρες στο Ελληνικό, και εκεί είχαν δημιουργήσει πρόβλημα. Μεταφέρθηκαν εδώ, εδώ συνεχίστη, έδειξαν ξανά την ίδια παραβατική συμπεριφορά. Έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας, έγιναν 110 προσαγωγές και αυτή την ώρα βρίσκονται στην διεύθυνση αλλοδαπών. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες και να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Τόσκας, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής και ένας πρόσφυγας. Μια επιστολή που έχει βγει στη δημοσιότητα μαζί με τον κύριο Μουζάλα. Του λέμε τα προβλήματα που έχουν σχέση με τις μεταναστευτικές ροές. Του λέμε ότι πρέπει να γίνουν επιστροφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως προβλέπεται, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούμε να υποστηρίξουμε στα ανεκτά επίπεδα. Γιατί εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν αυτό που τους αναλογεί σε ό,τι αφορά τις επιστροφές. Η κατάσταση είναι απόλυτα ήρεμη, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Επομένως, κοιτάζουμε κυρίως το πώς θα υποστηριχτεί αυτός ο κόσμος εδώ. Απλά η συνδρομή της αστυνομίας για προσαγωγή κάποιων ατόμων λόγω μικροεπισοδίων που συνέβησαν χθες το βράδυ, αλλά είχαν συμβεί και από χθες το βράδυ. Πόσες προσαγωγές? Έγιναν αρκετές. Εντάξει. Πάνω από 100 προσήχθησαν. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, έγιναν αρκετές. Εθνικότητες? Κυρίως Μαρόκο και Αλγερία.
What is this? Money. Thank you, money. Yes, thank you. Money. Lord.